Εσύ εστί με δόξα του Προδόμου και του Υιόν, τον Άγιο Δόξο και τον Αγιο Προστόλο, τον Άγιο Δόξο και Περικομαρτύρο, τον Ασύμ του Θεσμόνα των Τελεών, του Ρηγή Παντρόσκων, πέρα του Θεσμού του Άγου του Μαντού, τον Άγιο Δόξο με αυτή που μα τα σύμφωνα του Διάσου και την Κορυφή, τον Άγιο Δόξο, πατέρα του Μόνα. Το δεσμό του Έγιο Μαντή που λεωτήρι του Προβλήτου Νίκονο στο Διάκο και του Μόρεο. Το Άγιο Δόξο Μάρκο λέγω την επάρκεια τη Σοφία αυτού. Στον τελευταίο νεκτάριο πεταλούρο και του κάρτη του προκλημένου των θαυματουργών. Τον Αγίου και δικαίωμα του Παπαδού και εκεί τη άποψη του Γιώργου με τον Πάντιο παρέφθηκε τη συνοδεία αυτού, ό,τι την τύπη επιτελούμε και πάνω τον Αγίου. Ελέγξε του όρου και μάρου του αγαπητού του άνθρωπου που μα ελέγχει ο Θεό. Αγαπητοί αδελφοί, η σημερινή παρουσία μου στον ναό του Αγίου Αναστασίου είχε μια σήμερα αναλαμβάνει το Ιεράρχο προσκύνημα ο νέος ιερέας, ο πατήρ Κωνσταντίνος Προδόμου. Ο πατήρ Κωνσταντίνος γεννήθηκε μεγάλα στην Ελλάδα, στο Καναδά, είναι παιδί της γενιάς Ελλήνων στην Αμερική. Ξέρετε ότι όλοι οι Έλληνες έφυγαν περισσότερο μάλλον να πάνε στην Αμερική να ταυτοποιηθούν οικονομικά και σε 5-6 χρόνια να γυρίσουν. Αλλά οι περισσότεροι σχεδόν όλοι δεν γύρισαν. Ότι ο Κωνσταντίνος λοιπόν κρατούσε σε ανάμεση στην καρδιά του την πατρίδα των προγόνων του και παρόλο που ήταν ταυτοποιημένος εκεί και σε μεγάλες συνολίες και με καλές απολαυές, θα το πω γι' αυτό, προτίμησε να επιστρέψει στην πατρίδα και να συνεχίσει να προσφέρει εδώ τη διακονία στην στο Καναδά. Λειτουργήσε μια πόλη σε μεγάλες συνορίες του Παναγούμε και στον Τολόντο. Αλλά από φέτο, από σήμερα, θα είναι εδώ ο ιερέας, ο εφημέριος, ο κεμένας της εκκλησίας αυτής. Είναι ένας πολύ εξόδος κληρικός, πολύ μεγάλο έργο και διακονία στην στο Καναδά. Πατέρα Κωνσταντίνε, όταν ήρθα και εγώ εδώ πριν από χρόνια, στον εκδομιστή του λόγου μου, είπα ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα η αγιογράφηση του λόγου. Ένα λοιπόν έργο είναι αυτό. Και το δεύτερο, ο κάτω χώρο με τη μέρη του Μαρκαριστού. Για εγώ, τον κάτω χώρο, είχε δημιουργηθεί ένα πολύ ωραίο χώρο, ο οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί ήδη για τα πρώτα έργα. Αλλά θέλω εσύ και όλοι οι διακονήτες και οι υπόλοιποι να βοηθήσετε ώστε αυτό το έργο να τελειώσει σύντομα γιατί μας χρειάζεται. Δεν έχουμε χώρο δικό μας για μια διάλεξη και μια ομιλία για την ελληνική. Αλλά δεν θέλω από σένα μόνο αυτά. Κυρίως αυτό που θέλω είναι η πνευματική παραγωγή της ανομίας. Αυτό που θέλω είναι η νορία που έχει η εκκλησία αυτή να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, δηλαδή μια οικογένεια. Γιατί η Εκκλησία είναι οικογένεια ή δεν υπάρχει. Αλλιώς γίνεται ψεύτικα, γίνεται μια ψυχική οργάνωση, αλλά δεν είναι Εκκλησία. Και η Εκκλησία λοιπόν είναι οικογένεια. Και όπως έλεγε κάποια συγγραφέας, σου έχουμε αυτή την Εκκλησία να την κάνεις μια ζωγραφιά του Παραδείσου. Ελπίζω και εύχομαι όταν μου πάει καλά να συνεργαστείς εδώ με τους ανθρώπους, με τους ενωρίτες σου και αυτή πράγματι η επιμένεια είναι η οικογένεια και μια ζωγραφιά του Παραδείσου. Πριν τελειώσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πατέρα Λεώτιο, τον αγαπητό πατέρα Λεώτιο, ο οποίος όλα το διάστημα διακόνησε στον ναό με συνέπεια και θα τον έχουμε και πάντα πάλι κοντά μας. Σας μειώνετε. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ιδιαίτερως δεν συγκινούμε αυτή τη στιγμή επειδή περιγράψατε πολύ σωστά τα συναισθήματα της καρδιάς μας και εμένα και της μητέρας. Ο Θεός από τότε που πήραμε την απόφαση να έρθουμε εδώ σε εσάς και στο όμορφο εδώ στον Άγριο, στην Αρμολίνα, μας χάρισε και την άλλη επιθυμία της καρδιάς μας μετά από 10 χρόνια να αποκτήσουμε μια κόρη. Και έτσι, είμαι πολύ ευγνώμων στο πρόσωπό σας, επειδή μου δώσατε το θάρρος να πάρω αυτή τη μεγάλη απόφαση, να
ξαναέψω στο χαμόγελό σας. Γι' αυτό σας ευχαριστώ που σήμερα υιοθετείτε, όπως είμαστε πραγματικά υπηρετικοί, ο πατέρας αυτής της ενορίας, ο παππούς μάλλον, είσαι εσείς, εγώ ο πολιτικός ο πατέρας, αλλά εσείς πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω που με εμπιστευτήκατε εδώ, με αυτό το θησαυρό, με αυτό το όμορφο ναό, με αυτό το όνειρο της ζωής που πολύ σωστά είπατε, πρέπει να ζωγραφίσουμε το παράδεισο εδώ, όχι μόνο στους τοίχους αλλά και στις καρδιές των ανθρώπων και για όλα αυτά θα ήθελα να σας κάνω ένα δώρο. Είσαστε πάντα απλός, σοβαρός και σενός και έτσι βρήκα πραγματική ράβδο που νομίζω ότι σας κάνει στην καρδιά σας, στο πρόσωπό σας και στην άξια δικαιοσύνη σας. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αιώνα.